εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, ο δικός μας, ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο Γιάννης Βοσκόπουλος, ένα σύντομο θετικό. Ελληνίδες και Έλληνες, Μακεδόνες, η σημερινή μέρα θα καταγραφεί στην ιστορία ως ημέρα προδοσίας πατρίδας μας και της ιστορίας μας από τη σημερινή κυβέρνηση. Η σημερινή συμμετοχή του κόσμου που βρίσκεται εδώ εκφράζει τη σημερινή κοινωνία των Ελλήνων που μένουμε στις αξίες του ελληνισμού. Που ανακοινώθηκε τις τελευταίες ημέρες, γιατί είναι έγκλημα για την πατρίδα μας. Είναι έγκλημα για τον ελληνισμό και για τη Μακεδονία. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Με την πιάτηση της Ιουγκοσλαβίας και τη δημιουργία νέων κρατών προέκυψε και η ανάγκη για το κρατήριο των Σκοπίων να αδρεώσει την δική του εθνική ταυτότητα. Και έτσι ξεκίνησε να σπεταρίζεται και να οικειοποιείται την ιστορία και το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας. Μια τακτική που συνηθίζουν να εφαρμόζουν χρόνια τώρα. Οι πιέσεις από μεγάλες εξωτερικές δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια για την ονομασία ήταν μεγάλες και συνεχίζουν ακόμα μεγαλύτερες. Την πατρίδα μας όμως κυβέρνησαν πραγματικοί ηγέτες που δεν υπέκυψαν στις πιέσεις αυτές. Ο Εθνάρης Κωνσταντίνος Καραμανής με δάκρυα στα μάτια είπε: «Θα καταλάβουμε επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μόνο μία Μακεδονία. Η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική». Στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα, το 93 πάλι είπε: «Δεν αναγνωρίζουμε κανένα κράτος με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγα του στα βόρεια σύνορά μας». Ο Κώστας Καραμαλής στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 8, όταν ο Μπούς έκανε λόγο για ιστορική απόφαση για την ένταξη Αλβανίας, Κροατίας και σε παρένθεση Μακεδονίας στη Συμμαχία, μόλις το άκουσε, ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε να παρέμβει, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, είπε. Διάσκησε το βέτο. Και η σημερινή κυβέρνηση έχει υποκύψει σε όλες αυτές τις πιέσεις και ξεπουλά το όνομα της ιστορίας μας. Κύριε της κυβέρνησης, η Ένωση Μακεδονίας αρνούμε να δεχούμε το ξεπούλημα της ιστορίας. Λοιπόν, μπορούμε τώρα για χαιρετισμό να δώσουμε εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος τον Δήμαρχο Αμαρουσίου τον Γεώργιο Πακούλη. Σύντομο χαιρετισμό. Μακεδόνιστες, Μακεδόνιες, Ελληνίδες, Έλληνες,
Το ποτάμι οργής ξεκίνησε. Πρέπει να κατανάσουν ότι δεν μπορούν να παίξουν ούτε με την Ελλάδα, ούτε με την Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Να μην παίξουν άλλο με την ιστορία μας. Θα είμαστε απάντατοι όλοι Έλληνες. Όλοι. Να προδώσουν τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, τη Μακεδονία μας. Όλος πόλης απέναντι. Τους λέμε καθαρά, κύριοι, εμείς αγαπάμε τούτη την πατρίδα και είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας. Η ιστορία θα γράψει με μελανά γράμματα τη σημερινή αποφράδα μέρα. Δεν νομιμοποιείται ο Πρωθυπουργός χωρίς τη συνένεση του λαού να υπογράψει. Χρειάζεται εδώ και τώρα δημοψήφισμα για να μιλήσει ο λαός, ο λαός ο κυρίαρχος. Εμείς, φίλες και φίλοι, Μακεδόνισσες και Μακεδόνες, Ελληνίδες και Έλληνες, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και όλες οι τοπικές κοινωνίες, θα οργανώσουμε όλοι μαζί την αντίσταση. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Θα παραδείγει την ελληνική. Όλοι μαζί είναι ελληνική.